Λοιπόν, ε, καλημέρα σε όλες και όλους. Ε, ε, ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου μας. Ευχαριστούμε την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή, που είναι ο λόγος που είμαστε σήμερα εδώ. Να ξεκινήσω με το θέμα της εισήγησής μας, που είναι η αποτίμηση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στη χώρα μας. Και πώς αλλάζει η διαφάνεια. <laughs> Διπλό κλικ. Ωραία. Εντάξει. Πέπεζα με τα βελάκια ε, η αποτίμηση λοιπόν ως απολογισμός και παρακολούθηση των υπηρεσιών μας ε, και όχι ως αξιολόγηση με επιπτώσεις και επιβεβαιεύσεις. Η αποτίμηση με σκοπό την ανάδειξη και τη βελτίωση του έργου των βιβλιοθηκών. Πολλοί μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν για την αποτίμηση. Εμεί θα επικεντρωθούμε στου δείκτες απόδοση και στα δεδομένα που πρέπει να συλλέγουμε. Να πω μια κουβέντα για του δείκτες απόδοση, αν και για πολλού είναι αυτονόητα. Ε, τι είναι και ένα παράδειγμα. Ε, ένα δείκτης απόδοση είναι συνηθέστερα ένα αριθμό που προκύπτει από τη σχέση δύο στατιστικών δεδομένων. Α πούμε, η σχέση των ετοιμάτων διαδανισμού που δεχτήκαμε προ τον αριθμό των ετοιμάτων που διεκπαιρεώσαμε επιτυχώ. Ο αριθμό που προκύπτει, αν ας πούμε, είχαμε 100 αιτήματα και εξυπηρετήσαμε με επιτυχία τα 80, δηλαδή 80%, μα δίνει ορισμένε πληροφορίε και ίσω κρύβει μια ιστορία. Ε, μπορούμε να το συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μα των προηγούμενων ετών. Μπορούμε να τα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μια άλλη βιβλιοθήκη. Η ερμηνεία που θα δώσουμε, η εξήγηση, είναι αυτή η ιστορία που μας λέει γιατί ο αριθμός είναι αυτός που είναι και πώς μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο. Ο δείκτης δηλαδή ναι, ο είναι... Ο αριθμό είναι ο που μα οδηγεί στην ιστορία. Τα δεδομένα που πρέπει να συλλέξουμε είναι η βάση τη όλη συζήτηση. Οπότε τα ερωτήματα που, που, που θέσαμε όσον αφορά την αποτίμηση μέσω των δικτών απόδοση είναι αν οι δείκτε που χρησιμοποιούμε για να αποτιμήσουμε το έργο μα είναι συμβατοί με τα διεθνή πρότυπα και ποια δεδομένα να τηρούμε ώστε να αποτυπώνεται η λειτουργία και το έργο μα, να μπορούμε να ανακαλύψουμε τα κενά στι υπηρεσίε μα Δηλαδή, ποια δεδομένα πρέπει να τηρούμε για όσα κάνουμε και για όσα δεν κάνουμε. Ε, έτσι, λοιπόν, έχουμε από τη μία το ISO 11620, που είναι το διεθνές πρότυπο για δείκτες απόδοσης βιβλιοθηκών όλων των ειδών και το οποίο ανανεώνεται κάθε 8 με 10 χρόνια. Και από την άλλη έχουμε τους δείκτες αξιολόγηση που δημοσιεύει κάθε χρόνο η ΜΟΔΙΠΑΒ, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, οι οποίοι δείκτες προκύπτουν από τα στατιστικά δεδομένα που μαζιτώνται μέσω του ερωτηματολογίου που συμπληρώνουν και αποστέλνουν στη Μοδιπάβη οι ακαδημαϊκέ βιβλιοθήκε κάθε χρόνο. Οι δείκτε αυτοί είναι λίγο πολύ ίδιοι από το 2001 και είχαν αποφασιστεί βάσει των τότε πρακτικών και προτύπων. Καταλαβαίνετε που το πάω ήδη, έτσι. Λοιπόν, ε, μια κουβέντα για τη δομή του, των συνόλων αυτών. Ε, το ISO 11620 ταξινομεί του δείχνει σε πεδία μέτρηση και σε κατηγορίε υπηρεσιών πόρων. Έτσι μπορούμε να έχουμε τον δείκτη επισκέψη στη βιβλιοθήκη κατά που μετρά τη χρήση και την πρόσβαση. Ε, οι δείκτες Μοδιπάβ έχουν μια απλούστερη θεματική κατηγοριοποίηση για τη διείσδυση της βιβλιοθήκης κτλ. Ε, η σύγκριση των δικτών έδειξε ότι έξι δείκτες Μοδιπάβ είναι ίδιοι με δείκτες του ISO χωρίς διαφοροποίηση, 8 είναι, ε, έχουν μια διαφοροποίηση, Μπορεί να χρησιμοποιούν παρόμοια στατιστικά δεδομένα, αλλά εν τέλει υπολογίζουν διαφορετικό μέγεθο. 15 δείχτε σεισμοδιπάβ δεν προβλέπονται στο ΙΖΟ και 38 δείχτε ΙΖΟ δεν προβλέπονται σε δείχτε τη Ε, εδώ βλέπουμε αναλυτικά του 6 δείχτε που είναι όμοιοι. Δεν θα σταθώ. Υπάρχουν αυτά αναλυτικά στην εισήγηση, στο πλήρε κείμενο για ποιον θέλει να το δει. Εδώ είναι οι 8 δείχτε που σχετίζονται, αλλά δεν είναι όμοιοι. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά ε, τι κατηγορίε δικτών τη ΜΟΔΙΠΑΒ. Οι δαπάνε τη βιβλιοθήκη αποτιμώνται με 14 από του συνολικά 29 δείκτε τη ΜΟΔΙΠΑΒ. Οι έξι δείκτε αναφέρονται σε διάφορα είδη δαπανών κατά κεφαλή. Α πούμε το κόστο πρόσκληση έντυπων περιοδικών εκδόσεων κατά κεφαλή. Έξι αφορούν την κατανομή των δαπανών. Ένα δείκτη σχετίζει τι δαπάνε τη βιβλιοθήκη με εκείνε του Ιδρύματο και ένα αναφέρεται στα έσοδα τη βιβλιοθήκη. Οπότε συμπερασματικά έχουμε δείκτε που αναφέρονται στην εποχή που η πρόσβαση στα επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά μόλι ξεκινούσε στι ελληνικέ ακαδημαϊκέ βιβλιοθήκε, όπω ο κόστο πρόσβαση, ο κόστο πρόσκληση ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρηση ω προ το κόστο πρόσκληση έντυπων περιοδικών εκδόσεων. Και θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτού του δείκτε ξεπερασμένου. Έχουμε ένα μικρότερο πλήθο δικτών σχετικά με την καταγραφή των δαπανών που θα μπορούσε ένα μικρότερο. Συγγνώμη, αν είχαμε λιγότερου δείκτε τέλο πάντων για τα οικονομικά, αυτό θα επέτρεπε σε άλλε υπηρεσίε να αναδειχθούν και να αποτιμηθούν. Ε, σε ό,τι αφορά την ποιότητα και τη χρήση τη συλλογή, έχουμε τέσσερι από τους 29 Ο ένας είναι ίδιος με του 29 δείκτε. Ο ένα δείκτη είναι ίδιο με δείκτη του ΙΖΟ. Ένα άλλο αναφέρεται στον αριθμό των μονογραφιών που εισήλχονται κάθε χρόνο στη κατακεφαλή, στη βιβλιοθήκη. Είναι ένα δείκτη δηλαδή, που μετρά την ανάπτυξη τη συλλογή, ίσω όμω ούτε τη χρήση ούτε την ποιότητά τη. Και έχουμε δύο δείκτε Πάλι που αποτυπώνουν την ανάπτυξη τη ηλεκτρονική σε σχέση με την έντυπη συλλογή τη ε, βιβλιοθήκη, ειδικά σε ό,τι αφορά τι περιοδικέ εκδόσει. Δηλαδή, για να μην κουράζω συμπερασματικά, όπω και προηγουμένω στι δαπάνε, έχουμε δείκτε που πλέον μπορούμε να πούμε ότι είναι απαρχαιωμένοι. Ενώ χρειαζόμαστε ίσω περισσότερου δείκτε που πραγματικά να αποτυπώνουν τη χρήση τη συλλογή μα. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό και την ποιότητα των πληροφοριακών υπηρεσιών. Έχουμε επίση τέσσερι δείκτε που αναφέρονται όλοι στο προσωπικό, δηλαδή δεν έχουμε δείκτε για τη μέτρηση τη ποιότητα των πληροφοριακών υπηρεσιών. Ε, οι δείκτε αυτοί αποτυπώνουν το πλήθο των υπηρετούντων στι ακαδημαϊκέ βιβλιοθήκε με την εργασιακή του ιδιότητα, παραδείγματο χάρη πόσοι βιβλιοθηκονόμοι σε σχέση με το συνολικό προσωπικό. Τα συμπεράσματά μα εδώ είναι ότι, α πούμε, σε σχέση με το ΙΖΟ που περιέχει δείκτε για το ποσοστό του προσωπικού που απασχολείται σε συγκεκριμένο είδο εργασία ε, είδο υπηρεσία, οι δείκτε τη είναι πιο προσανατολισμένοι στην ελληνική πραγματικότητα. Και δεύτερον, αυτό που είπα και πριν, χρειαζόμαστε δείκτε που να αποτιμούν την ποιότητα των πληροφοριακών υπηρεσιών. Για τι λοιπέ κατηγορίε, και θα κλείσω με αυτό, σε ό,τι αφορά τι κατηγορίε δικτών. Η υλικοτεχνική υποδομή αποτιμάται με τρει δείκτε. Ένα δείκτη για τι ώρε λειτουργία τη βιβλιοθήκη. Δύο δείκτε για την επάρκεια θέσεων στο αναγνωστήριο και του ηλεκτρονικού υπολογιστέ, που θεωρούμε ότι είναι βασική και περιγραφική για τι υποδομέ. Ε, και αντίστοιχη, όχι παρόμοιοι, αλλά αντίστοιχη, ε, μάλλον παρόμοι, αλλά όχι οι ίδιοι, προβλέπονται και στο ΙΖΟ. Η αποτίμηση τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτυπώνεται με μόνο δύο δείκτε. Έναν για τι εικονικέ επισκέψεις στην ιστοσελίδα τη βιβλιοθήκη και έναν για το διαδανισμό. Και θα λέγαμε ότι οι δύο δείκτε δεν μπορούν να καλύψουν επαρκώ το εύρο των υπηρεσιών ούτε τη χρήση του. Η διείσδυση τη βιβλιοθήκη στον πληθυσμό αποτιμάται με έναν δίκτυο ο οποίο είναι ουσιώδη και περιγραφικό. Υπάρχει και στο ΙΖΟ με διαφοροποίηση. Είναι το ποσοστό των εγγεγραμμένων χρηστών επί του συνόλου πληθυσμού. Ε, η εκπαίδευση και η υποστήριξη χρηστών αποτυπώνεται με έναν μόνο δίκτυο και στη βάση του ότι οι βιβλιοθήκε πλέον κάνουν πολλά περισσότερα από ένα εισαγωγικό σεμινάριο στη χρήση τη, νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο να ε, 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 υπάρχει περισσότερη διαρρεύνηση. Πάμε λοιπόν σε μερικά γενικά συμπεράσματα. Το πρώτο είναι λοιπόν ότι οι δείκτε Μοδιπαύ δεν περιλαμβάνουν δείκτε για όλε τι υπηρεσίε που προσφέρουν οι ελληνικέ ακαδημαϊκέ βιβλιοθήκε. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν αρκετοί δείκτε που, κατά τη γνώμη μα τουλάχιστον, χρειάζονται επικαιροποίηση. Όσον αφορά του δείκτε ΙΖΟ, έτσι που είναι το διεθνέ πρότυπο, θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτό. Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση άκρη αποδοχή του προτύπου. Το ISO περιλαμβάνει δείκτε που δεν είναι συμβατοί με την ελληνική πραγματικότητα και επίση και αυτοί δεν αποτυπώνουν την απόδοση όλων των τομέων δράση μια βιβλιοθήκη. Με δεδομένο ότι ο ορισμό κάθε δείκτη προποθέτει την ύπαρξη και τήρηση κάποιων δεδομένων και αντίστοιχων log files, είναι προφανέ ότι ο, ο επαναπροσδιορισμό δικτών σημαίνει και επαναπροσδιορισμό των στατιστικών δεδομένων που τηρούμε. Σημαίνει επίση και τον επαναπροσδιορισμό των υποδομών μα. Ε, έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι μηχανισμοί συλλογή δεδομένων από διαφορετικέ πηγέ και να ολοκληρώνονται στα πληροφοριακά συστήματα των βιβλιοθήκων και του ΣΕΑΔ. Οπότε, το ερώτημα που σκιαγραφείται σήμερα με έντονα χρώματα είναι ποια δεδομένα πρέπει να τηρούμε, ώστε να τεκμηριώνουμε πολυδιάστατα και με ακρίβεια την οργάνωση, τι δραστηριότητε και τι υπηρεσίε μα. Να είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τα Ιδρύματά μα στι ανάγκε διαχείριση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση τη ερευνητική του παραγωγή. Και βέβαια οι μηχανισμοί συλλογή δεδομένων να βρίσκονται στα δικά μα χέρια, όχι σε τρίτου. Ποια δεδομένα λοιπόν δεν τηρούμενο θα έπρεπε, Αυτή η συζήτηση είναι μεγάλη και δεν νομίζω ότι μπορεί να την απαντήσει ένα-δυο άτομα μεμονωμένα, αλλά εμεί ω κοινότητα. Θα τολμήσω μερικέ επισημάνσει. Ωστόσο, στο γραφείο δανεισμού, πόσα ερωτήματα δεν απαντήθηκαν, τι είδου είναι αυτά τα ερωτήματα, στον κατάλογό μα, τι αναζητήσει έχουμε άκαρπε. Ε, τι ποσοστό δωρεών ευδόξου αγορών έχουμε ένα έτος. Δηλαδή, πώς αναπτύσσει τη συλλογή μας. Από επιλογές ή από ευκαιριακές συμπτώσεις. Παρακολουθούμε την ερευνητική παραγωγή των Ιδρυμάτων στα οποία ανήκουμε. Τι επίδραση έχει η έρευνα που κάνουν οι ερευνητέ μα, τι αναφορέ λαμβάνει, με τι ασχολούνται και τι, χρει... τι εργαλεία χρειάζονται, τι εργαλεία πρέπει να του δώσουμε εμεί. Επιμένουμε στη στήριξη και παρακολούθηση τη ερευνητική παραγωγή, ειδικά πρώτον από τη στιγμή που η χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων έχει συνδεθεί ε, με αυτήν. Και δεύτερον, από τη στιγμή που είναι δική μας δουλειά η συγκέντρωση, η τεκμηρίωση και η προβολή της. Ε, και τέλος, για να έρθω στις προτάσεις, είναι σημαντικό νομίζω να μην σταθούμε μόνο στα συμπεράσματα μια σύγκριση δικτών που χρησιμοποιούμε εμεί με το διεθνέ πρότυπο, αλλά με αφορμή αυτή την παρουσίαση να ανοίξει η συζήτηση για το τι χρειαζόμαστε και πώ θα επιτύχουμε. Ε, είπε και ο κύριο ε, Λιβιαράτο στην ομιλία του, να γεφυρώσουμε τα συνέδρια με την πραγματικότητα. Οπότε, ναι, Πρέπει να επικαιροποιήσουμε του δείχτε. Πρέπει να βασιστούμε στα διεθνή πρότυπα. Να αναθεωρήσουμε τα δεδομένα που τηρούμε. Να ανακαλύψουμε τα κενά και τι ελλείψει τη υπηρεσία που προσφέρουμε. Τι χρειάζονται οι χρήστε μα και δεν το δίνουμε. Να βασιστούμε στο έργο που έχει ήδη επιτελέσει η Μοδιπαύ, το οποίο δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Μέσα από τη Μοδιπαύ και λόγω τη Μοδιπαύ, έχουμε μάθει να παρακολουθούμε την επίδοσή μα. Να στηρίζουμε δημόσια με του ελάχιστου πόρου που έχουμε στη διάθεσή μα τη δουλειά και την προσφορά μα. Μένει να δούμε προ ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε ώστε να ανταποκριθούμε στι νέε ανάγκε τη κοινότητά μα. Έτσι, η πρότασή μα σήμερα εδράζεται στη σύσταση μια ε, ομάδα ή επιτροπή, αν προτιμάτε, από τη δική μα κοινότητα, η οποία θα εργαστεί για να απαντήσει στο κέριο ερώτημα: στο σήμερα, ποια δεδομένα και συνακόλουθα ποιοι δείκτε απόδοση μπορούν να αποτυπώσουν την επίδοσή μα και την επίδοση τη ερευνητική προσπάθεια που γίνεται στα Ιδρύματά μα. Να δώσει την κατεύθυνση ώστε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Να προχωράμε μπροστά και να βελτιωνόμαστε.